Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο βίντεο του καναλιού. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ουσιαστικά το rebuild του Άρη που σας είχα σποιλάρει μέσα στην εβδομάδα όσοι παρακολουθείτε το κανάλι μας στο Twitch. Το link υπάρχει στην περιγραφή για να έρθετε να κάνετε follow. Σας είχα πει ότι μετά τον Ολυμπιακό μία ακόμα ομάδα θεωρώ πως αξίζει να γίνει rebuild από την Ελλάδα λόγω της κακής της μέσα εισαγωγικά σεζόν φέτος, και αυτός είναι ο Άρης, ο οποίος πέρσι ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικός, φέτος ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικό και το πρωτάθλημα, οπότε ήταν δύσκολο για αυτόν να μπει σφήνα μέσα στις τέσσερις ομάδες οι οποίες κατά τη διάρκεια όλη τη σεζόν πρωταγωνίστησαν, και μάλιστα συγκεκριμένα στην ΑΕΚ του Παναθηναϊκού που θα διεκδικήσουν και το πρωτάθλημα, και ήταν επιθυμία μου να τον κάνω γιατί έχουμε και πολλούς φίλους εδώ πέρα του καναλιού που είναι αριανοί, να δουν και εκείνη την ομάδα τους να πηγαίνει ψηλά στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα μέσα από το συγκεκριμένο rebuild. Ο Θόδωρος ο Καρυπίδης συναντήθηκε μαζί μου το Σαββατοκύριακο που πέρασε, τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε ότι και των δύο η καρδιά μας πηγαίνει εμάς, και όπως λέει και το αγαπημένο του τραγούδι από τον Αντώνη Ρέμο που το έχει βάλει και στη φανέλα του Άρη πίσω στο σβέρκο. Και συμφωνούμε και ξεκινάμε το rebuild της συγκεκριμένης ομάδας. Εγώ αναλαμβάνω τεχνικός διευθυντής, θα κάνω τις μεταγραφές και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την στελέχωση της ομάδας, και προπονητής στην ομάδα επιστρέφει ένας από τους πιο αγαπημένους προπονητές του Θόδωρου του Καρυπίδη, ο Άκης ο Μάντζιος, ο στρατηγός, ο οποίος απομακρύνθηκε πριν λίγο καιρό από τον Άρη, πριν 1-1,5 χρόνο πότε ήταν, και πλέον ξαναεπιστρέφει για να συνεχίσει το έργο του με πολύ καλύτερους συνεργάτες δίπλα του, γιατί είμαι εγώ. Αυτό για το σημερινό βίντεο, θα πάμε να τα αναλύσουμε όλα. Όσοι έχετε δει και το προηγούμενο βίντεο με τον Ολυμπιακό ξέρετε περίπου τι παίζει. Να σας υπενθυμίσω ότι η βοήθειά σας είναι πάρα πολύ σημαντική με ένα like στο βίντεο, γιατί το βοηθάτε τον αλγόριθμο να προτείνει το βίντεο σε περισσότερο κόσμο. Αν είστε αριανοί, μπορείτε να κοινοποιήσετε το συγκεκριμένο βίντεο στις σελίδες του Άρη ή σε κάποιο φόρουμ, αν υπάρχουν ακόμα αυτά, ή σε κάποιο φίλο σας ο οποίος είναι επίσης αριανός. Και να σας μιλήσω και για το χορηγό του σημερινού βίντεο, που δεν είναι άλλος από το eneba.com, το αγαπημένο μας marketplace για να αγοράζουμε πάρα πολύ φθηνά παιχνίδια. Τρέχουν συνεχώς καθημερινά προσφορές για τα καινούργια παιχνίδια αλλά και για πιο παλιά, και το Football Manager 2023 μπαίνει συχνά σε προσφορά και πέφτει αρκετά η τιμή του, οπότε τα link σας τα έχω στην περιγραφή, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για να πηγαίνετε κατευθείαν και να αγοράζετε μέσα από το link μου, για να με βοηθάτε και εμένα και να έχετε πρόσβαση άμεση στις τελευταίες εκπτώσεις οι οποίες γίνονται, μιας και έρχεται και το καλοκαίρι και έρχεται η μεγάλη έκπτωση του καλοκαιριού όπως συνηθίζεται στην βιομηχανία των video games. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την πρώτη σεζόν, τι αλλαγές θα κάνουμε και ποιοι είναι στόχοι του συγκεκριμένου rebuild. Επιστρέψαμε και ας πούμε λίγα πράγματα για εσάς οι οποίοι μπορείτε να παρακολουθείτε πρώτη φορά την συγκεκριμένη σειρά των rebuilds. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο 2023-2024, δηλαδή στη σεζόν την οποία δεν βρισκόμαστε τώρα στην πραγματικότητα, αλλά αυτή που θα ξεκινήσει από την επόμενη σεζόν. Η ομάδα αγωνίζεται στο Europa Conference League, όπως θα γίνει ακριβώς και στην πραγματικότητα. Και επειδή υπήρξε μια μικρή παρανόηση ότι θα κάνω όλες τις ελληνικές ομάδες rebuild κτλ. Όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Απλά διάλεξα τον Ολυμπιακό γιατί και προφανώς πουλάγε και ήταν ένα ωραίο content για αρχή. Συνεχίζω με τον Άρη και θα φύγουμε πλέον μετά από την Ελλάδα. Οπότε μπορείτε να γράφετε τις προτάσεις σας κάτω από τα βίντεο ή να μου τις προωθείτε σε κάποιο social media τα οποία βρίσκονται στην περιγραφή για να ακολουθήσετε με ομάδες που θέλετε να κάνω rebuild. Να πω ότι θέλω να βάλετε λίγο το μυαλό σας να σκεφτείτε και να μην πετάτε απλά ομάδες. Να σκεφτόμαστε ομάδες οι οποίες απέτυχαν τη συγκεκριμένη χρονιά, ή ομάδες οι οποίες δεν βρίσκονται σε κάποιο project. Γιατί μου έχετε πει όλοι για να κάνω rebuild τη Manchester United, η οποία βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο project με ένα καινούριο προπονητή την πρώτη του χρονιά, και μάλιστα για πρώτη χρονιά αρκετά επιτυχημένο project, έτσι όπως έχει πάει. Τότε η ομάδα επιστρέφει στο Champions League και έκανε και καλές εμφανίσεις μες χρονιά, φυσικά και έκανε και κακές εμφανίσεις. Οπότε, για παράδειγμα, η Juventus είναι μια ομάδα για rebuild. Η Manchester United δεν είναι μια ομάδα για rebuild, οπότε δεν θέλω να κάνω αυτές. Θέλω να κάνω
ομάδες οι οποίες ουσιαστικά έχουν την ανάγκη να γίνουν rebuild ή δεν βρίσκονται σε κάποιο project μέσα. Τώρα, όσον αφορά τον Άρη, επειδή πολλά είπαμε για τα γύρω-γύρω, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος στόχος του rebuild δεν είναι εύκολος, δεν είναι όπως με τον Ολυμπιακό, σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ να τάξω 2-2 πρωταθλήματα, 2-2 κύπελα, τελικούς Conference League όπως κάναμε και παρουσίες στο Champions League κτλ. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ο στόχος αυτός. Ο στόχος λοιπόν του συγκεκριμένου rebuild είναι η ομάδα να παίξει ανταγωνιστικά στην Ελλάδα και στο πρωτάθλημα και το κύπελλο συγκεκριμένα, διεκδικώντας, θεωρώ, ίσως και να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά διεκδικώντας κυρίως στις θέσεις 2 με 4, και να φτιάξει έναν κορμό ο οποίος ουσιαστικά θα έχει μέλλον. Δηλαδή, αν συνεχιζόταν το συγκεκριμένο save, να μπορούσε να υπάρχει μια ομάδα η οποία αυτός που θα την συνεχίσει θα μπορέσει να βασιστεί σε κάποιους παίκτες πάνω της, να επενδύσει και κάποια χρήματα και να την πάει μπροστά. Όλα τα save τα οποία κάνω εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι μπορείτε στο www.alexmorak.gr κάθετος download, σας τα έχω στην περιγραφή, να τα βρείτε και να τα κατεβάσετε για να τα συνεχίσετε εσείς μέσα από το δικό σας παιχνίδι. Και πάμε να γνωρίσουμε αρχικά την ομάδα της πρώτης σεζόν. Πρώτα να γνωρίσουμε τον προπονητή μας, τον Άγκη Ντομάτζιο, ο οποίος επιστρέφει μετά από ένα χρόνο και κάτι στο τιμόνι του Άρη, ο οποίος βρισκόταν σε αυτό το τιμόνι 2 χρόνια, από το 2020 μέχρι το 2022, ίσως ο μακροβιότερος προπονητής του Καρυπίδη στον Άρη. Και πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν το ρόστερ μας, το οποίο άλλαξε αρκετά σε σχέση με την πραγματικότητα. Κάτω από τα δοκάρια θα έχουμε τον Χούλιαν Κουέστα, ο οποίος συνεχίζει και βρίσκεται στην ομάδα, πιθανόν η τελευταία του σεζόν, τη δεύτερη σεζόν θα αναζητήσουμε τον τερματοφύλακα. Τον θεωρώ προσωπικά έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες το πρωτάθλημα. Και τον βάζω, η διά μου η σειρά στο μυαλό μου, η κατάταξη των τερματοφυλάκων για μένα ο καλύτερος με διαφορά είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Συνεχίζουμε με τον Μπρινιόλι. Προσωπικά τρίτος για μένα καλύτερος είναι ο Κοτάρσκι. Και λόγω ηλικίας προφανώς, έτσι, κάνει πολλά λάθη, αλλά 21 χρονών. Συνεχίζουμε μετά με τον Χούλιαν Κουέστα και τελευταίο από τις 5 ομάδες, τις πρώτες ας πούμε, έχω τον Αθανασιάδη της ΑΕΚ. Οπότε τον θεωρώ καλό τερματοφύλακα, γενικά έχει ακούσει πολλά, έχει κάνει και αυτός γκάφες. Γενικά οι Ισπανοί τερματοφύλακες κάνουν αρκετές γκάφες. Και για ένα πληρωματικό του φέραμε τον Γιάννη τον Ανέστη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Πανετολικό και τον υπογράψαμε για 170.000 ευρώ συμβόλαιο. Τώρα, στο δεξί άκρο της άμυνας έχουμε τον Γιάννη τον Κότσιρα, τον οποίο πήραμε για 775.000 αγορά από τον Παναθηναϊκό. Ένας πολύ καλός δεξιός μπακ, Έλληνας κιόλας, και με ένα συμβόλαιο 330.000 ευρώ μέχρι το 26. Και αναπληρωματικός του είναι, πούντος, είναι ο Θανάσης ο Ανδρούτσος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και τον αποκτήσαμε με ένα συμβόλαιο 170.000 ευρώ. Στα αριστερά, υπογράψαμε ελεύθερο τον Χατζησαφή από την ΑΕΚ, ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν στην πραγματικότητα και παρά την ηλικία του δεν καταλαβαίνει τίποτα, τα πνευμόνια του είναι άπειρα. 270.000 είναι το συμβόλαιό του και αναπληρωματικός είναι ο Σταύρος ο Πήλιος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος, κανονικά μένει ελεύθερος από τον Μπαζιάννα. Εμείς τον πήραμε 30.000 ευρώ, συμβόλαιο 90.000 ευρώ και ακούγεται στην πραγματικότητα πως έχει κλείσει τον Ολυμπιακό, μια πολύ καλή περίπτωση παίχτη. Διακρίθηκε με την ομάδα των Ιωαννίνων, τον κοίταγαν και η ΑΕΚ, τον κοίταγε, είχε προταθεί και στην ΑΕΚ, υπήρχε και επαφή, έκλεισε τον Ολυμπιακό, πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος, μέσα στο παιχνίδι δεν ανταποκρίνεται τόσο πολύ η καρτέλα του θεωρώ. Συνεχίζουμε μετά στην άμυνα, Γιάκουμ Μπράμπετς παρέμεινε, στηρίζουμε ενεργά, Νίκολας Ενκουλού το ίδιο, στη συνέχεια περνάμε στον Φαμπιάνο, ο οποίος επίσης παρέμεινε στην ομάδα, φέραμε για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του το μεγάλο αρχηγό Γιώργο Δελιζήση. Εννοείται, ήταν το λιγότερο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε. Μετά από ενός χρόνου πέρασμα από την Νίκη Βόλου, επιστρέφει στο σπίτι του και θα κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που έπαιξε την καλύτερη μπάλα της καριέρας του. Και φέραμε επίσης στην Ελλάδα πίσω τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος μέχρι πρότινος έπαιζε στην Bundesliga με την Bochum, ελεύθερος και με ένα συμβόλαιο 500.000 ευρώ επέστρεψε και ξαναφοράει κυτρινόμαυρο αυτή τη φορά του Άρη. Τώρα, στα αμυντικά χαφ κρατήσαμε φυσικά τον Πίτερ Ετέμπο, τον ανανεώσαμε, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον είχαμε πάρει και στον Ολυμπιακό στο προηγούμενο rebuild και γενικά ακούγεται ότι θα πάει σε άλλη ελληνική ομάδα το καλοκαίρι. Επίσης κρατήσαμε τον Βλάντιμιρ Νταρίντα, ο οποίος έχει έρθει ένα εξάμηνο στον Άρη και είναι εξαιρετικός στην πραγματικότητα, πολύ μεγάλο μυαλό ποδοσφαιρικό
και μεγάλη καριέρα στη Γερμανία με τη Χέρτα Βερολίνου. Σέικ Ντουκουρέ επίσης τον κρατήσαμε για μία ακόμη χρονιά. Είναι πολύ επιρρεπής στους τραυματισμούς, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πράγματα να δώσει στην ομάδα, ειδικά την πρώτη σεζόν που το budget είναι πολύ πιο περιορισμένα. Μπράιαν Νταμπό επίσης παρέμεινε στην ομάδα. Κάποτε ήταν πολύ μεγάλο αστέρι, πλέον η πορεία του είναι ευθύνουσα. Ο Λούκας Ρουπ επίσης παρέμεινε στην ομάδα που τον είχαμε πάρει ελεύθερο από την Όριτς, αλλά υπολογίζεται για τελευταία επιλογή στα χαφ. Και μετά έχουμε τον Μάνου Γκαρσία, ο οποίος επέστρεψε από τον χιαστό, που είχε τον τραυματισμό του και θα ηγηθεί της ομάδας στη μεσοεπιθετική γραμμή. Πήραμε δανεικό τον Βασίλη τον Σουρλί για να του δώσουμε λίγα λεπτά από τον πάγκο. Κυρίως όμως πολύ βαθιά στο rotation θα είναι ο Βασίλης από τον Ολυμπιακό, για να έχουμε έτσι και μια έξτρα επιλογή για φρέσκα πόδια κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μην ξεχνάτε ότι ναι, μεν παίζουμε στο conference, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να μπούμε, η αλήθεια είναι, γιατί η ομάδα είναι πολύ καινούργια. Ματέο Γκαρσία επίσης, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Συνεχίσουμε με τον Μάριο τον Βρουσάη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος, δεν έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, αλλά μπορέσαμε να τον αποκτήσουμε με μόλις 200.000 ευρώ και 230.000 συμβόλαιο. Είναι και παίκτες οι οποίοι τους παίρνω για να μπορέσω να τους πουλήσω τη δεύτερη σεζόν και να μπορέσω να χτίσω με αυτόν τον τρόπο μια οικονομία στην ομάδα, για να μην περιμένω λεφτά μόνο από τους προέδρους. Ο Φίβος ο Μπότος επίσης μπορέσαμε και τον αποκτήσαμε από την ΑΕΚ για 350.000 ευρώ και ένα συμβόλαιο για κάποια χρόνια. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος παραμένει και πιθανόν η τελευταία σεζόν της καριέρας του στην ομάδα του Άρη, έχοντας κάνει το 5 στα 5 στις ελληνικές ομάδες. Συνεχίζουμε με τον Χουάνι Τούρμπε, ο οποίος έχει βγει αρκετά ικανότατος. Πολλοί τον είχαν ελληνοδορήσει και εγώ μαζί είχα πει ότι εντάξει τώρα, ποιος η Τούρμπε τώρα που ήρθε, έχει πάψει να είναι ποδοσφαιριστής εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη Ρώμα και μετά. Και όντως στην αρχή έδειχνε τέτοιο χαρακτήρα, αλλά σιγά σιγά το βρήκε και δείχνει έναν αλφα επαγγελματισμό και είναι πολύ καλός μέσα στους αγώνες. Εντάξει, χάνει εύκολα γκολ, αλλά πάντα αυτό ήταν το στυλ του έτσι κι αλλιώς. Λουίς Πάλμα, από τα μεγάλα prospects του Άρη, μέσα στο παιχνίδι θεωρώ ότι είναι αδικημένος, ειδικά και με τη φετινή του σεζόν, και αν πάρει και μεταγραφή που ακούγεται έντονα είτε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είτε σε άλλη ελληνική ομάδα, θα τον βελτιώσουν μέσα στο παιχνίδι, οπότε ναι. Πήραμε το Φωτάρα τον Ιωαννίδη από τις μεγάλες μου αγάπες μέσα στο παιχνίδι για 1,2 εκατομμύρια ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Ναι, τον πλήρωσα πολύ πιο ακριβά από ότι θα προσφέρει σίγουρα, γιατί θα είναι αναπληρωματικός, αλλά okay, είναι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής που σίγουρα δεν θα χρειαστεί να ψάξουμε άλλο δεύτερο επιθετικό ποτέ. Αμπουμπακάρ Καμαρά τον πήραμε από τον Ολυμπιακό, ήταν συμφωνημένη μεταγραφή έτσι κι αλλιώς, και ξαναεπιστρέφει στην ομάδα. Και πήραμε και τη μεγάλη αποκάλυψη της Β' Εθνικής, τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα έχει κλείσει την ΑΕΚ για το καλοκαίρι. Ένας Έλληνας, ένα παιδί από την Γκάνα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, σωστά, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, έχει παίξει ποδόσφαιρο, έχει ταλαιπωρηθεί και έφτασε να είναι από τους καλύτερους παίκτες της Β' Εθνικής, να ανεβάζει την Κηφισιά και να παίρνει και μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα ελληνική. Εδώ τον πήραμε εμείς για 350.000 ευρώ, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ξαναλέω. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη σεζόν, μας δίνουν στην τέταρτη θέση με 7,5 απόδοση πάνω από τον ΠΑΟΚ. Περιέργως, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια το συγκεκριμένο σενάριο, και πολύ κοντά με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πώς θα πάει τα πράγματα. Θεωρώ ότι θα είναι υπέρβαση αν καταφέρουμε να μπούμε σε ομίλους του Conference League, γιατί έχουμε κληρωθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο με την ΑΕΚ στο Χόλμης. Ξεκινάει δύσκολα το έργο μας, η αλήθεια είναι. Και στο πρωτάθλημα, θεωρώ ότι μια θέση στο top 3 της σεζόν θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά το κύπελλο, είναι αναλόγως και τις κληρώσεις είναι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσουμε σίγουρα 1-2 γύρους. Και από εκεί και πέρα μειώνονται πολλοί οι ομάδες, οπότε θα έρθουν και τα ντέρμπι. Και αναλόγως πώς θα κληρωθούμε και πώς θα πάει η σεζόν, θα κριθεί. Δεν υπάρχει στόχος, η αλήθεια είναι, στο κύπελλο. Κανονικά θα έπρεπε να στοχεύσω σε μια κατάκτηση κυπέλλου για να έρθει ένας τίτλος στην ομάδα, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει εύκολα. Αυτό. Ξεκινήστε το σχόλιο σας από κάτω για να μου σχολιάσετε πώς σας φαίνεται η ομάδα και οι αλλαγές οι οποίες κάναμε αυτήν εδώ τη σεζόν. Όσον αφορά τις πωλήσεις, εδώ θα δείτε ποιους πουλήσαμε. Μαζικού στην Ουνιόν, τον Νεαντρέ Γκρέι στην Αλαραγιάν, τον Εμπακατά στην Ανδόρα και τον Πίρσμαν στη Βενέτσια και τα λεφτά τα οποία πήραμε. Και εδώ πέρα οι παίκτες οι οποίοι φέραμε στην ομάδα από τον πιο ακριβό προς τον πιο φθηνό, ρε παιδί μου. Οπότε κάντε ένα pause αν θέλετε να τα δείτε λίγο πιο αναλυτικά και πάμε στο τέλος της πρώτης σεζόν για να δούμε τα αποτελέσματα της ομάδας. Και όπως σας είπα, περιμένω το feedback σας από κάτω.
Ξεκινήστε ένα σχόλιο και καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο συμπληρώνετε το για να το στείλετε στο τέλος και να μου πείτε πώς σας φάνηκαν οι κινήσεις μας στο συγκεκριμένο rebuild. Είναι 26 Μαΐου του 2024, το πρωτάθλημα και το κύπελο έχει ολοκληρωθεί και όπως βλέπετε έχουμε τερματίσει στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης του πρωταθλήματος με 70 βαθμούς, με 20 νίκες, 10 ισοπαλίες και μόλις 6 ήττες, πολύ καλή σεζόν. Αποκλειστήκαμε δυστυχώς στο Conference League από την ΑΕΚ Στοχόλμης στον πρώτο αντίπαλο που κριθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολύ νωρίς το καλοκαίρι. Γενικά ο Άρης την πατάει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του, στους αγώνες που δίνει. Και όσον αφορά το κύπελο Ελλάδος, αποκλειστήκαμε στον έκτο γύρο από τον Πανετολικό, πολύ κακός αποκλεισμός, και τον τελικό το σήκωσε η ΑΕΚ και έκανε double 4-2 τον Ολυμπιακό, γιατί πήρε και το πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε γενικά πώς πήγε η σεζόν. Εδώ το conference θα δείτε ότι ιτηθήκαμε από την ΑΕΚ Στοχόλμης 0-1 μέσα στο κλειάν της Βικελίδης με γκολ του Μιλόσεβιτς και φέραμε ισοπαλία 3-3 στην Friends Arena με τον Καμαρά, τον Γκότσια και τον Ταρίντα να πετυχαίνουν τα γκολ μας. Οπότε αφήνουμε πίσω την Ευρώπη, δεν πήγαμε κάπως καλά εκεί πέρα. Τώρα, στο κύπελο, στον πέμπτο γύρο αποκλείσαμε σε μονό αγώνα τον Ατρόμητο μες στο Περιστέρι με τον γκολ του Ματέο Γκαρσία στο 33. Με τον Πανετολικό στον έκτο γύρο, δηλαδή στους 16 ουσιαστικά του κυπέλου. Χάσαμε ένα 0 μέσα στο Αγρίνιο από τον γκολ του Νίκου του Καρέλη, με πολύ κακή εμφάνιση από την ομάδα. Κερδίσαμε ένα 0 στο Κλέαν της Βικελίδης, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε καθόλου καλά στα πέναλτι, όπου σκοράραμε εκτελέσαμε 3 πέναλτι, σκοράραμε μόλις το 1 και ο Πανετολικός με 3 εκτελέσεις πέναλτι πήρε τη νίκη με 3-1 σκορ στη διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, πάμε να δούμε πώς ξεκινήσαμε και πώς πήγε η σεζόν. Ξεκινήσαμε με νίκη επί του Απόλλωνα Σμύρνης, ισοπαλία με τον Μπαζιάννινα, νίκη επί Αστέρα Τρίπολης και νίκη με Ολυμπιακό μες στο Γιώργος Καρισκάκης με γκολ Καμαρά και Ντουκουρέ με πέναλτι. 2-0 για τον Όφη και τη Λαμία. Πολύ αγαπημένο μας σκορ το 2-0, θα το δούμε αρκετές φορές ακόμα μέσα στη σεζόν. 2-1 τον Λεβαδιακό. Η πρώτη ήττα της σεζόν είναι 1-3 μέσα στο κλειάν της Βικελίδης από τον Παναθηναϊκό με τον Ντάνιελ Μαντσίνη να μας σκοράρει 2 γκολ απέναντι στην πρώην ομάδα του, απέναντι σε εμάς. 3-2 τον Πανετολικό, 1-0 τον Ιωνικό, 2-1 την Καλυθέα που έχει ανέβει. 3-3 με την ΑΕΚ την περσινή πρωταθλήτρια και τη φετινή, τότε δεν το ξέραμε βέβαια. Και 1-1 με τον ΠΑΟΚ σε back-to-back derby μέσα στην Τούμπα. 4-1 τον Απόλλωνα Σμύρνης, 2-0 τον Μπας Γιάννινα. Κερδίσαμε Αστέρα Τρίπολης, ξανακερδίσαμε τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά μέσα στο κλειάν της Βικελίδης με τον Φώτη Ιωαννίδη να σκοράρει τον γκολ και τον Γιάννη τον Ανέστη να κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση με 8,1. 0-0 με τον Όφη και 1-1 με τη Λαμία, δύο αποτελέσματα τα οποία μας κόστησαν αρκετά. Νίκη με τον Λεβαδιακό, ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά, ισοπαλία και με τον Πανετολικό. Κερδίσαμε τον Ιωνικό και την Καλυθέα για το κλείσιμο της κανονικής διάρκειας. Στα play-off κάναμε κάποιες νίκες, αλλά βασικά δεν τελείωσε η σεζόν, ψέματα. Χάσαμε 5-1 από την ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά και από τον ΠΑΟΚ 1-0 μέσα στο κλειάν της Βικελίδης. Αυτή ήταν εδώ είναι η μεγαλύτερη ήττα η οποία κάναμε την χρονιά. Και έτσι ξεκίνησαν τα play-offs, στα οποία κάναμε 3 νίκες, κάναμε 3 ισοπαλίες και... πόσες ισοπαλίες βασικά κάναμε, 1, 2, 3... Και κάναμε 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Χάσαμε τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα μας στη Λεωφόρο, κερδίσαμε τον Πανετολικό 2-0, χάσαμε από την ΑΕΚ μέσα στην έδρα μας με 1-2, αλλά είχαμε μείνει και με 10 παίχτες από το 20 λεπτό. Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό τρίτη φορά μέσα στη σεζόν με 1-3 μέσα στο Γεώργιος Καϊσκάκης, 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο κλειάν της Βικελίδης, 2-1 τον Παναθηναϊκό μέσα στο κλειάν της Βικελίδης επίσης, ισοπαλία με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο 0-0, ο οποίος είχε πολύ καλή ομάδα φέτος, 1-0 την ΑΕΚ μέσα στην Αγία Σοφιά με τον Κώστα τον Γαλανόπουλο να αποβάλλεται στο 10ο λεπτό και ο Γιάννης ο Ανέστης να κάνει άλλο ένα καλό παιχνίδι. Όπως βλέπετε έπαιξε κάποια ματσάκια ο Γιάννης ο Ανέστης. Η πρώτη ήταν σεζόν από τον Ολυμπιακό, πρώτη τελευταία αγωνιστική 1-2 στην έδρα μας με 2 γκολ του Μπακαμπού και τον Λάζαρο Σκορδουλόπουλο να σκοράριε μας. Και ολοκληρώσαμε τη σεζόν με το 2-2 με τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, τον οποίο δεν καταφέραμε δυστυχώς μέσα στη σεζόν να τον κερδίσουμε, που είναι και ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ομάδας μας εννοείται. 2 γκολ ο Καμαρά εδώ πέρα. Τα πράγματα πήγανε καλά όσον αφορά τους παίκτες. 21 γκολ σκόραρε ο Μπομπακάρ Καμαρά, 8 γκολ ο Νταρίντα, 7 ο Ματέο, 4 ο Πάλμα και ο Ιτούρμπε, από 2 ο Ντουκουρέ, Κότσιρας, Μάνου Γκαρσία, Ετέμπο και Ενκουλού, και από 1 γκολ ο Ιωαννίδης, ο Λαμπρόπουλος, ο Φαμπιάνο, ο Μπράμπετς και ο Λάζαρος Οξτοδουλόπουλος. Όπως θα δούμε, είχαμε την 5η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 54 γκολ και τη 2η καλύτερη άμυνα με μόλις 32 γκολ να έχουμε δεχτεί. Τα οποία στην πραγματικότητα ναι είναι πολλά, αλλά για μέσα στο παιχνίδι είναι πολύ καλά.
και μάλιστα για AI. Τώρα όσον αφορά τις assist, 8 assist ο Ματέο Γκαρσία, 7 ο Νταρίντα, 6 ο Ιτούρμπε, 6 ο Μάνου Γκαρσία, 3 ο Κότσιρα, 3 assist ο Κότσιρας και ο Ετέμπο, από 2 assist ο Καμαρά, ο Πίλιος, ο Ιωαννίδης, ο Λαμπρόπουλος και ο Χατζησαφή, από 1 assist ο Πάλμα, ο Ντουκουρέ και ο Βασίλης ο Σουρλής. Όσον αφορά τους καλύτερους παίκτες στη φετινή σεζόν, με μικρή διαφορά από τον δεύτερο ήταν ο Ματέο Γκαρσία, ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς, με τον Κότσιρα να είναι δεύτερος, τον Νταρίντα τρίτος, ο Γιάννης ο Ανέστη στα 5 μάτς που έπαιξε ήταν πάρα πολύ θετικός και έκανε ουσιαστικά 4 κλίνσιτ, δέχτηκε 4 γκολ και έκανε 2 κλίνσιτ, ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος επίσης πάρα πολύ καλός, ο Μπράμπετς επίσης αρκετά καλός, ο Πίλιος στα 20 ματσάκια τα οποία προλάβει και έπαιξε και αυτός μας βοήθησε αρκετά, ο Κουέστα ήταν επίσης πάρα πολύ καλός, ο οποίος είχε 36 παιχνίδια, 33 γκολ δέχτηκε και 17 κλίνσιτ. Ο Ετέμπο επίσης καλός, ο Ρουπ στα πολύ λίγα μάτς που έπαιξε και ο Γιώργος ο Δελιζήσης έπαιξε ένα μάτς έτσι για την τιμή, μιας και αποφάσισε να σταματήσει την καριέρα του στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε. Και οι υπόλοιποι παίχτες πήγαν αρκετά καλά, όπως ο Μάνου Γκαρσία και άλλοι και άλλοι και άλλοι εδώ πέρα. Δεν πήγε καθόλου καλά ο Βουρσάη, αλλά και κάποιοι πρωτοσφαιριστές που ποντάραμε σε αυτούς, όπως ο Λουίς Πάλμα. Έκλεισε τη χρονιά συνολικά ο Καμαρά με κάτω από 7 απόδοση, αν και έβαλε 21 γκολ. Και ξαναλέω για τον Λουίς Πάλμα, είναι δυστυχώς κακή η καρτέλα του μέσα στο παιχνίδι, οπότε δεν θα περιμένουμε και πολλά πράγματα από αυτόν. Τώρα, δεύτερη σεζόν ξεκινάει, θα πάμε να δούμε το roster σιγά σιγά, το οποίο ετοιμάσαμε για τη δεύτερη σεζόν. Συμμετέχουμε στο Europa League της επόμενης περίοδου, μιας και τερματίσαμε δεύτερη και πλέον δεν υπάρχουν τα δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια στο Champions League. Το Europa League τι σημαίνει? Σημαίνει πιο δύσκολη αντίπαλη, αλλά σημαίνει και δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση που αποκλειστούμε στο Conference. Και μάλιστα στο Conference με μία νίκη, με μία πρόκριση δηλαδή, θα μπούμε στους ομίλους ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, θεωρώ ότι θα αλλάξει αρκετά η ομάδα για την επόμενη σεζόν, μιας και αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι μεγάλη σε ηλικία και νομίζω πως έχουν πιάσει το ταβάνι τους. Έχουν μια αρκετά καλή μεταπολιτική αξία έτσι ώστε να φέρουν χρήματα στην ομάδα και να ανεβάσουμε γενικά τα budget των παιχτών. Ο πιο καλύτερα αμοιβόμενος αυτή τη στιγμή είναι 980 χιλιάρικα ο Μάνου Γκαρσία και θεωρώ ότι σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα του χρόνου, γιατί το έχω παρατηρήσει και στον Ολυμπιακό, φτιάχνουν πάρα πολύ οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες όσο περνάνε τα χρόνια. Βασικά νομίζω το top τους είναι η επόμενη σεζόν η οποία είναι να παίξουμε και μετά αρχίζουν και λίγο κλατάρουν ρε παιδί μου και αρχίζουν και κάνουν λίγο πιο κακές επιλογές, φεύγουν προπονητές και τέτοια πράγματα. Οπότε η επόμενη χρονιά είναι πάντα πιο δύσκολη στο συγκεκριμένο rebuild και ειδικά αν μπούμε σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα είναι πολύ δύσκολο και για τους παίκτες να διαχειριστούν την εναλλαγή μεταξύ ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ελληνικού ποδοσφαίρου κτλ. Κτλ. Μην χρονοτριβούμε, πάμε να δούμε το roster της επόμενης περίοδου. Είμαστε 24 Ιουλίου του 2024, δύο μήνες ακριβώς μετά από εκεί που το είχαμε αφήσει το προηγούμενο cut μας. Η σεζόν ξεκινάει νωρίς και φέτος, είναι καταδικασμένες οι ελληνικές ομάδες να ξεκινάνε νωρίς τη σεζόν τους και όσο περνάνε τα χρόνια ξεκινάνε όλο και πιο νωρίς λόγω της κατρακύλας στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Europa League απέναντι στη Midland για το δεύτερο προγραμματικό γύρο της διοργάνωσης. Καλή κλήρωση, είχε και πιο εύκολες θεωρώ, αλλά okay, ίσως να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα από εκεί. Τώρα όσον αφορά το πρωτάθλημα, ο στόχος της διοίκησης είναι να τερματίσουμε πάλι στις πρώτες δύο θέσεις της κατάταξης, το θεωρώ πολύ πολύ πιο δύσκολο, αν και έχουμε βελτιώσει αρκετά το roster της ομάδας, το οποίο δεν ξέρω αν θα πιάσει το πικ του τη φετινή σεζόν ή την επόμενη, αλλά η επόμενη δεν υπάρχει. Πάμε να δούμε το roster λοιπόν. Ξεκινάμε με τερματοφύλακες. Ο Κουέστα έφυγε, ο Μπιζό ήρθε. Μάρκο Μπιζό, Ολλανδός τερματοφύλακας με συμμετοχή στους Οράνιε με την εθνική ομάδα. Μία συμμετοχή. Έμεινε ελεύθερος από την Μπρέστ με ένα κακό πρωτάθλημα στη Λιγκάν. Αλλά άλλο η Super League, άλλο η Λιγκάν. Είναι ένας τερματοφύλακας του εκατομμυρίου, όπως λένε συνήθως. Με πολύ καλές παρουσίες και με τον Άγιαξ από τις ακαδημίες του τα πρώτα χρόνια, δεν έδεξε εκεί βέβαια, πιο πολύ καριέρα έκανε στην Αλκμαρ και τα τελευταία χρόνια στην Μπρέστ, και ο Γιάννης ο Ανέσης, ο οποίος παρέμεινε για δεύτερο σωματοφύλακας γιατί είναι ικανότατος δεύτερος σωματοφύλακας για αυτά τα μάτια τα οποία χρειάζεται να παίξει. Ο Γιάννης ο Κοτσίρας παρέμεινε στο δεξιά άκρο της άμυνας γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για ένα πληρωματικό και μάλιστα Έλληνας, και στο δεξιά άκρο της άμυνας για βασικό φέραμε τον Μπεντεγκιούζ Μπόλα,
είναι Ούγγρος, 22 συμμετοχές με την Εθνική Ουγγαρίας. Στη Φαμαλικά ο αγωνιζόταν δανεικός την προηγούμενη σεζόν από την Wolves, η οποία τον είχε πάρει από την Φέχερβαρ, βιντεότον, πείτε την όπως θέλετε, και τον αγοράσαμε, τον πήραμε ελεύθερο, μιας και έλυγε το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα, και 700.000 ευρώ ενίκιο. Ο Σταύρος ο Πήλιος βελτιώνεται και γίνεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορούμε να βασιστούμε πάνω του ξανά σε κομμάτι αναπληρωματικού, σαν τον Κότσιρα για παράδειγμα. Και για τα αριστερά έκανα μια περίεργη επιλογή, μου άρεσε και είπα να τον δοκιμάσω. Είναι ο Ναθάνιελ Ογκμπέτα, είναι Αγγλο-Νιγηριανός, όπως συχνά φέρνεται τους παίκτες ο Άρης τα τελευταία χρόνια. Έμεινε ελεύθερος από τη Σουόνζη, 6,7 είχε πέρσι στη Championship, αλλά ξαναλέω, άλλο Championship, άλλο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι καλός, είναι και 23 ετών, οπότε έχει και μεταπολιτική αξία και θεωρώ ότι άρχισε να επενδύσω πάνω του. Ο Γιάκουπ Μπράμπετς παρέμεινε γιατί είναι από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς που έχουν έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, συνολικά από όλες τις ομάδες, θεωρώ εγώ. Ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης τον αναφέραμε πίσω στην ομάδα γιατί είναι homegrown και θα βοηθήσει λίγο με τις δηλώσεις στην Ευρώπη. Έμεινε ελεύθερος ουσιαστικά από τον Ολυμπιακό, είχε δοθεί δανεικό στην Καλυθέα πέρσι. Από εκεί και πέρα φέραμε τον Νίκολα Μάρας, έναν Σέρβο από την Αλμερία, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ισπανική ομάδα και πήρε συμβόλαιο 910.000 ευρώ. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος παρέμεινε για μία ακόμη χρονιά στην ομάδα γιατί δίνει αξιότιμες λύσεις στην άμυνα και όντας Έλληνας. Ο Τιάγκο Κασασόλα από την Περούτζια έμεινε ελεύθερος και υπέραψε 750.000 ευρώ συμβόλαιο σε εμάς. Και νομίζω ότι εκεί τελειώνουν οι αμυντικοί μας. Περνάμε στους χαφ. Μεγάλη επένδυση με τον Μόρτεν Χιούλμαντ, τον Δανό, με δύο συμμετοχές στην Εθνική Δανία. Αγωνιζόταν στη Λέτσε, τον αποκτήσαμε για 5 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίχτης ο οποίος γίνεται πολύ ωραίος μέσα στο παιχνίδι, να τον τσεκάρετε. Συνήθως τον βρίσκεται σε ομάδες τύπου Αταλάντα τα επόμενα χρόνια και είναι τιμιότατος. Είναι τιμιότατος, πολύ καλή περίπτωση. Συμβόλαιο 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια φέραμε τον γιο ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε περάσει για ένα χρόνο από το ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλάω για τον Ασουνσάο. Τότε ήταν στην ΑΕΚ και ο γιος του θα φορέσει και την όμορφα, αλλά αυτή τη φορά του Άρη. 1,3 εκατομμύρια ευρώ αγορά του από τη Φαμαλικάο για 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πίτερ Ετέμπο ανανέωσε με την ομάδα μας και συνεχίζει. Φέραμε ελεύθερο τον Κώστατο Γαλανόπουλο, ο οποίος έμεινε από την ΑΕΚ για 700.000 ευρώ ενίκιο, συμβόλαιο. Συχνά τον έχετε πετύχει δεύτερη-τρίτη σεζόν να μένει ελεύθερος από την ΑΕΚ και να βρίσκεται σε άλλες ομάδες όπως ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκό τον έχω δει. Φέραμε ελεύθερο τον Πάπε Γκουέγε από την Μαρσέιγ. Δεν είχε παίξει πολλά μάτς πέρσι με τη Μαρσέιγ, αλλά γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια ήταν από τους πρωταγωνιστές, βέβαια σε κακή περίοδο για τη Μαρσέιγ. Η αλήθεια είναι και πήρε συμβόλαιο 1,3 εκατομμύρια ευρώ και ο συγκεκριμένος Σενεγαλέζος με γαλλικό διαβατήριο. Συνεχίζουμε με τον και φεύγουμε από τους χαφ πλέον και πάμε στους μεσοεπιθετικούς. Ιαπωνέζος στην Ελλάδα, Τακαχίρο Κουνιμότο από την Καζαπία, ένας πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής όπως βλέπετε και από την καρτέλα του. 1,2 εκατομμύρια το συμβόλαιό του και θα ανοίξουμε και ιαπωνικό Twitter για να κάνουμε τα κονέ μας εκεί πέρα στην Μέση Ανατολή, όχι Μέση Ανατολή, στην Άπο Ανατολή, συγγνώμη. Άρης χωρίς Αργεντίνους δεν γίνεται, οπότε ο Βάλτερ Μπου, αδερφός ενός από τις μεγάλες αποκαλύψεις παλιότερων μάνατζερ του 17 νομίζω, ήταν ο Γκουστάβο Μπου. Ο Βάλτερ Μπου τον έχω χρησιμοποιήσει στην Βέλεζ όταν την είχα αναλάβει, είχα κάνει ένα save μαζί της. Και τον αποκτήσαμε για 5 εκατομμύρια ευρώ και συμβόλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ για 2 χρόνια. Ο Λουίς Πάλμα παρέμεινε, ο Μάνου Γκαρσία παρέμεινε. Μεγάλη κίνηση που αν συνέχιζε με τα στάνταρ του ο συγκεκριμένος δεν θα τον βλέπαμε στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ πεσμένος τα τελευταία χρόνια, είναι ο Τζεφ Ρέινα Ντελαϊντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λιόν, η οποία τον είχε αγοράσει 25 εκατομμύρια ευρώ κάποτε από την Ανζέ. Η οποία τον είχε πάρει πάρα πολύ φθηνά από την Arsenal. Είναι γέννημα θρέμα των κανονιέριδων, αν και δεν είναι homegrown. Στην Arsenal έπαιξε εκεί τα πρώτα του χρόνια της καριέρας του, βασικά δεν έπαιξε στη β' ομάδα. Και πήρε 1,4 εκατομμύρια συμβόλαιο συγκεκριμένος. Είναι λίγο επιρρεπής βέβαια στους τραυματισμούς. Ο Ματέο Γκαρσία παρέμεινε. Φέραμε ελεύθερο τον Μπερνάρ από τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλη κίνηση και νομίζω ότι ταιριάζει γενικά στο ταπεραμέντο του Άρη, που είναι έτσι με Λατίνους, Αργεντίνους, Βραζιλιάνους και τέτοια.
και η σωματοδομή του έτσι. Νομίζω εγώ τον φαντάζομαι τώρα με τη φανέλα του Άρη και μου ταιριάζει αρκετά, η αλήθεια είναι. Στα 31 του πήρε 900.000 ευρώ συμβόλαιο ο Βραζιλιάνος. Και επίσης φέραμε και τον Γιώργο τον Μασούρα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και πήρε ένα συμβόλαιο 470.000 ευρώ. Όπως και να έχω πει για τον Μασούρα, τον θεωρώ έναν πολύ τίμιο Έλληνα μεσοεπιθετικό, ο οποίος ναι, οκ, okay, δεν θα σου παίξει κορυφή, αλλά θα σου παίξει αρκετά τίμια σε κάθε παιχνίδι και δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι Έλληνες. Φυσικά παραμένει ο Φώτης ο Ιωαννίδης και θα μου πείτε τώρα, μα δεν έχουμε φορ. Ναι, γιατί προσπαθούμε να φέρουμε τον Μάριους Στεπίνσκι, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τη Βερόνα. Είναι Πολωνός διεθνής ο συγκεκριμένος και νομίζω ότι θα μας καλύψει αρκετά. Και προσπαθούμε να κάνουμε και την υπέρβαση, μήπως φέρουμε και τον Γάλλο, τον Σεκουμάρα από την Southampton, με δανεισμό ενός χρόνου. Και θεωρώ πως και αυτός θα απογειώσει την ομάδα μας. Δεν είναι με το μέρος μας η προβλέψη, μιας και του έχει κάνει πρόταση δανεισμού και το ανώβερο. Αλλά νομίζω με τον Στεπίνσκι πως έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες. Του έχει κάνει πρόταση η Έλτσε, αλλά εμείς προσφέρουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο και ευρωπαϊκό παιχνίδι κατά τη διάρκεια της σεζόν. Τι μας δίνουν στη Super League, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι μας δίνουν. Μας δίνουν στην τρίτη θέση με 5 απόδοση, πίσω από Ολυμπιακό και ΑΕΚ μόνο, με αρκετούς από τους παίκτες μας να βρίσκονται στην 3 βασικά, στην κορυφαία εντεκάδα της χρονιάς πριν ξεκινήσει όμως η σεζόν. Θεωρώ πάλι σαν στόχο το 1 με 3 ότι είναι ρεαλιστικό. Ίσως να δούμε και την τέταρτη θέση φέτος, η αλήθεια είναι, γιατί ξαναλέω, την έχω δει τη Super League να δυναμώνει πάρα πολύ αυτήν εδώ τη σεζόν την οποία τρέχουμε. Και έχω δύο ομάδες να παίρνουν πρωταθλήματα με μία ήττα μόνο. Τώρα στο κύπελο θα θέλαμε να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Πάλι παίζουν ρόλο οι κληρώσεις κτλ. Πέρσι δυστυχώς αποτύχαμε με τον Πανετολικό εκεί πέρα. Και στο Europa League να είμαστε σε κάποιον όμιλο. Είτε θα είναι το Europa League είτε θα είναι το Conference. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες, μιας και αν αποκλειστούμε από το Europa League θα παίξουμε κατευθείαν για έναν αγώνα για να μπούμε στους ομίλους του Conference. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω και αναλόγως και την κλήρωση νομίζω ότι μπορούμε να πάμε καλά. Όσον αφορά τους παίκτες τους οποίους πουλήσαμε, θα δείτε εδώ πέρα, εδώ είναι οι πωλήσεις. Αμπουμπακάρ Καμαρά 3,5 εκατομμύρια στην Κάντιθ, Ντουκουρέ, Φαμαλικά, Ονταμπό, Τζιρόνα, Ανδρούτσο, Σωσό, Νταρίντα, Τρουά, Ενκουλού, Βίτεσε, Φαμπιάνο, Γκιγκάπ, Βρουσάη στη Μάλαγα, Χατζησαφή στην Αλταβούν, ο Τετέι στην Έμεν, ο Μπότος στον Βόλο και ο Ρούπ στην Μποαβίστα. Και εδώ είναι οι αγορές οι οποίες κάναμε ουσιαστικά. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε ένα pause εδώ πέρα το βίντεο για να τα δείτε πιο αναλυτικά. Και συνεχίστε το σχόλιο το οποίο λέγαμε πως έχετε ξεκινήσει πιο πριν για το πώς σας φαίνεται η ομάδα τη δεύτερη σεζόν, που είναι ουσιαστικά και η τελευταία σεζόν του Rebuild. Πάμε να δούμε αποτελέσματα και πάμε να δούμε τι γεύση αφήνει το συγκεκριμένο Rebuild στα μάτια μας και στο content το οποίο παράγουμε. Ήρθε και το τέλος της δεύτερης σεζόν. Είμαστε 25 Μαΐου του 2025. Όπως βλέπετε, στο πρωτάθλημα τερματίσαμε στην τέταρτη θέση με 21 νίκες, 3 ισοπαλίες και 12 ήττες, μαζεύοντας 66 βαθμούς, μόλις 4 βαθμούς λιγότερους από πέρσι που πήραμε 70 και τερματίσαμε δεύτερη, με έναν ΠΑΟΚ να τερματίζει με 2 μόλις ήττες όλη τη σεζόν με 92 βαθμούς, έχοντας πάρει και το πρωτάθλημα πάρα πολύ νωρίς, με ανάλογα και με τη διαφορά από τους υπόλοιπους. Κάναμε και εμείς ένα τρομερό ντεμαράζ στο τέλος, στα play-off, όπου κερδίσαμε 7 από τους 10 αγώνες, θα τα δούμε στη συνέχεια. Στο Europa League δυστυχώς αποκλειστήκαμε από τη Midland, αλλά μπήκαμε στους ομίλους του Conference League. Επίσης θα δούμε τα αποτελέσματά μας στη συνέχεια. Στον έναν ενοποιημένο όμιλο του Conference League, αυτό εννοώ. Και αποκλειστήκαμε στα play-off, στα knockout δηλαδή, φτάσαμε από τη Villarreal. Εντάξει, δύσκολη κλήρωση δυστυχώς. Και στο κύπελλο αποκλειστήκαμε στα προημιτελικά, πήγαμε ένα βήμα παραπάνω από τον Παναθηναϊκό. Επίσης, αρκετά δύσκολη κλήρωση. Ο Παναθηναϊκός, ναι, μεν τερμάτισε 8 βαθμούς πίσω από εμάς, αλλά τότε ήταν καλύτερη ομάδα όταν παίξαμε το κύπελλο. Το κύπελλο το κατέκτησε ο Ολυμπιακός στα πέναλτι απέναντι στον ΠΑΟΚ, οπότε δεν τον άφησε να κάνει double και παίρνει τον πρώτο του τίτλο στο συγκεκριμένο rebuild. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά πώς πήγε η σεζόν, ανάλογα με τις διοργανώσεις τις οποίες παίξαμε, και ξεκινάμε από το Europa League, όπου ιτηθήκαμε από τη Midland στη Δανία με 2-0 και στο Κλέανς Βικελίδης φέραμε 0-0, σβηστό match χωρίς goal, για να αποκλειστούμε από το Europa League. Συνεχίσαμε όμως το Conference, στο οποίο κληρωθήκαμε με τη Steaua Βουκουρεστίου, την οποία κερδίσαμε 4-2 στο Κλέανς Βικελίδης με 2 goal του Μάνου Γκαρσία και 2 goal του Μάριους Στεπίνσκι. Να πω ότι πήραμε το Στεπίνσκι, αλλά δεν πήραμε το Σεκουμάρα. Και ο Στεπίνσκι έχει κάνει τρομερή σεζόν, θα τα δούμε στη συνέχεια.
2-0 μέσα στο Νασιονάλα με Μπερνάρ στο πρώτο λεπτό και Βάλτερ Μπού στο 85. Με αυτόν τον τρόπο πήραμε την πρόκληση στον όμιλο του Conference League, όπου κληρωθήκαμε με Ζιλ Βιθέντε. Κερδίσαμε 1-3 μέσα στην Πορτογαλία. 2-2 με Αμβέρσα στο Κλειάν της Βικελίδης. 5-0 την Γκλέντοραν από τη Βόρειο Ιρλανδία μέσα στο Κλειάν της Βικελίδης επίσης. Με 4 γκολ του Μάριο Στεπίνσκι. Ήττα από τη Βόλφσμπουργκ 1-0 στη Γερμανία. Ισοπαλία 1-1 με τη Λιόν απέναντι στην πρώην ομάδα του Ζεφρέιν Αντελαϊντ. Με Στεπίνσκι και Μαρσιάλ να σκοράρουν τα γκολ. Και 5-0 την KI από την Ισλανδία. Με Χιούλμαντ, Μάρα, Στεπίνσκι, Μασούρα και Μπερνάρ να πετυχαίνουν τα γκολ. Έτσι μαζέψαμε συνολικά, όπως θα δούμε εδώ πέρα. Μαζέψαμε 11 βαθμούς σε 6 αγώνες, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα για να περάσουμε στην επόμενη φάση, ουσιαστικά στο γύρο των 16. Αλλά ξέρετε πως έχουν τα πράγματα στην καινούρια βερσιόν των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι πρώτοι 8 περνάνε απευθείας στους 16, ο Ολυμπιακός ήταν ένας από αυτούς. Οι υπόλοιποι 16 ομάδες παίζουν μεταξύ τους και οι 8 νικητές προκύπτουν και πάνε να συναντάνε στους 16 τους 8 της κορυφής. Φέραμε ένα-ένα μέσα στο στάδιο de la Κεράμικα με την Villarreal, με τον Γκουίρι στο 50 να ανοίγει το σκόρ, αλλά να πετυχαίνει αυτόν τον γκολ ο Μανού Μορλάνε στο 87 και να ισοφαρίζουμε. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τυχεροί ήμασταν που πήραμε την ισοπαλία. Αλλά μέσα στο κλειάν της Βικελίδης ιτηθήκαμε με 1-2 με Γκουίρι και Ρεγγιό να πετυχαίνουν τα γκολ για τη Villarreal το πρώτο ημίχρονο και ο Μάριος Στεπίνσκι απλά να μειώνει σε 1-2 στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Έτσι τελείωσε ουσιαστικά η ευρωπαϊκή μας πορεία, η οποία θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή. Ναι, θα μου πεις, ok, δεν προχώρησε και πάρα πολύ στο conference. Τι μας λες καλή? Τηρουμένων των αναλογιών της ομάδας και το ότι δεν έχει βρεθεί πάρα πολλές φορές να παίζει Φλεβάρι και Μάρτι μήνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θεωρώ πως είναι ένα βήμα παραπάνω. Και αν έλεγε κάποιος οπαδός του Άρη ότι θα έπαιζε στο γκολ την πρόκριση με τη Villarreal σε ένα νοκάουτ ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έστω και της τρίτης τη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης, νομίζω πως θα ήταν ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιχτών και της ομάδας του. Συνεχίζουμε τώρα στο κύπελο, στο οποίο αποκλείσαμε το Λεβαδιακό στον έκτο γύρο με 3-0, τον κερδίσαμε μέσα στην Λιβαδιά και 1-1 στο Κλειάν της Βικελίδης για να πάρουμε την πρόκριση. Και με τον Παναθηναϊκό φέραμε ισοπαλία στη Λεωφόρο 1-1 και στο Κλειάν της Βικελίδης στηθήκαμε δυστυχώς 1-2, γιατί ο Μάριος Στεπίνσκι ήταν μοιραίος και αποβλήθηκε στο 13. Καταφέραμε, προηγηθήκαμε με τον Μπερνάρ που σκόραρε απέναντι στην πρώην ομάδα του στο 31, ισοφάρισε ο Αϊτόρ στο 40 και το παιχνίδι πήγε στην παράταση και ο Αϊτόρ πέτυχε ένα ακόμα γκολ και χάρισε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Τώρα όσον αφορά το πρωτάθλημα θα δείτε αρκετά κοκκινάδια, γιατί η σεζόν είχε πολλά πολλά σκαμπανεβάσματα. Ξεκινήσαμε αρχικά με ήττα 1-2 μέσα στην έδρα μας από τον Ιωνικό. Πήγαμε όμως μετά στη Λαμία και κερδίσαμε 6-0, κερδίσαμε και τον Πανετολικό 2-0 και μετά είχαμε τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο το χάσαμε. Κερδίσαμε τον Αστέρα Τρίπολης και χάσαμε τον ντέρμπι από τον ΠΑΟΚ. Φέραμε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια χάσαμε από τα Γιάννενα. Όπως θα δείτε, η χρονιά έχει πάρα πολλά πράσινα σερί, κόκκινα σερί. Ένα πράσινο, ένα κόκκινο, ένα πράσινο, ένα κόκκινο και ένα κίτρινο κάπου. Είναι έτσι όλη η σεζόν. Ο Βόλος με 5-1 τον κερδίσαμε, κερδίσαμε τον Πανσεραϊκό με 4-1, κερδίσαμε τον Απόλλωνος Σμύρνης με 3-1. Χάσαμε 2-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και 3-1 από τον Όφη στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Κερδίσαμε 5-2 τη Λαμία, 2-0 τον Πανετολικό και πρώτη νίκη τη φετινή σεζόν επί της ΑΕΚ με 1-0. Στο τέλος έμεινε με 10 παίκτες, η ΑΕΚ αλλά ήταν στις καθυστερήσεις. 1-0 χάσαμε όμως από τον Αστέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και κερδίσαμε τον Ιωνικό για να πάρουμε εκδίκηση από την ήττα μας στην πρεμιέρα. Φέραμε στο πάλι 1-1 με τον ΠΑΟΚ, κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό 1-0, χάσαμε από τα Γιάννενα 0-1. Κερδίσαμε τον Βόλο 4-0, τον Πανσεραϊκό 3-0 και τον Απόλλωνα Σμύρνης 4-0. Και τις τελευταίες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος δεν καταφέραμε να πάρουμε νίκη. Χάσαμε 1-2 από τον Ολυμπιακό μες στο Κλειάν της Βικελίδης και φέραμε ισοπαλία με τον Όφη. Ο Όφη μπήκε στα play-off και στην πρεμιέρα των play-off τον κερδίσαμε με 5-0. Λίγες μέρες δηλαδή μετά από την ισοπαλία στην έδρα μας πάλι με τον Όφη 1-1. Χάσαμε από τον ΠΑΟΚ 2-1, τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ και με μόλις δύο ήττες η μία από εμάς. ΠΑΟΚ στη Ντούμπα. Χάσαμε 2-1 μέσα στην έδρα μας στον Ολυμπιακό και εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεσή μας. 2-0 τον Παναθηναϊκό μέσα στη Λεωφόρο. 4-1 την ΑΕΚ μέσα στην Αγία Σοφιά. 2-0 τον Όφη στο Θεόδωρο Βαρδινογιάννης. 1-0 τον ΠΑΟΚ στην έδρα μας. 4-1 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. 2-0 τον Παναθηναϊκό στην έδρα μας και ήττα τελευταία αγωνιστική. Αδιάφορη ήττα, γιατί δεν
ελπίζαμε σε κάτι από την ΑΕΚ 0-1. Έτσι προήλθε αυτή η τέταρτη θέση και η έξοδος για μια ακόμη χρονιά στο Conference League. Εντάξει, πολλοί θα πείτε ότι κάναμε πολλές αλλαγές και γενικά η ομάδα δεν μπορούσε να βρει τα πατήματά της. Δεν είναι αυτό βέβαια σωστό. Η ομάδα είχε καλό team cohesion καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δυστυχώς λόγω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων είχαμε πολλά μάτς Σάββατο, Τετάρτη. Πέμπτη. Καταλάβετε, μεσοβδόμαδα και μάτς Σαββατοκύριακου. Και η αλήθεια είναι και δυστυχώς ότι ο Άκης ο Μάντζιος γενικά δεν έκανε καθόλου rotation. Καθόλου πραγματικά rotation. Επέλεγε τους ίδιους και τους ίδιους, οι οποίοι ήταν συνεχώς κουρασμένοι. Και άμα δεν γύρναγα εγώ από τις διακοπές για να τους βάλω κανένα ρεπουδάκο ενδιάμεσα τα παιχνίδια, δεν μπορούσαν και τα παθαίνανε όλα. Εντάξει, τι λέει η μηδία της center back, ναι, τέλος πάντων, okay. Ναι, ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι με τα μεσοβδόμαδα μάτς της Ευρώπης και έτσι γι' αυτό η χρονιά πήγαινε στραβά. Και όταν το κατάλαβα ήταν πολύ αργά, ήταν στο δεύτερο μισό της χρονιάς και γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε κάνει περισσότερα σερί νίκες στο δεύτερο μισό της χρονιάς σε σχέση με το πρώτο. Τους παίκτες τώρα. Πάμε να δούμε. 48 γκολ ο Τεπίνσκι σε 50 αγώνες. 12 γκολ ο Μάνου Γκαρσία. 8 γκολ ο Μπερνάρ. 7 ο Μπου. 6 γκολ ο Κουνιμότο, ο οποίος είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε 3 μήνες έξω μέσα στη σεζόν. 4 γκολ ο Μάρας και ο Μασούρας. 3 γκολ ο Μπόλα και ο Χιούλμαντ. 2 ο Γκουέγε και ο Μπράμπετς. Από 1 ο Ασουνσάο, ο Αντελαίδ, ο Μάνου Γκαρσία και ο Πίτερ Ετέμπο. Τώρα, στις assist έκανε πάρτι ο Μπερνάρ και τα περισσότερα γκολ του Στεπίνσκι τα χρωστάει μάλλον στον Μπερνάρ. 21 assist για τον Μπερνάρ, 13 για τον Μπεντεγκούς Μπόλα στο δεξιάκρο της άμυνας, 12 για τον Κουνιμότο, 10 για τον Μασούρα, 9 για τον Μάνου Γκαρσία, 8 για τον Ασουνσάο, 7 για τον Χιούλμαντ, 3 για τον Γκουέγε, 3 για τον Καθασόλα, 2 για τον Στεπίνσκι. Από 1 assist ο Μπαγκαλιάνης, ο Γκμπέτα, ο Αντελαίδ, ο Μπου και ο Ετέμπο. Όπως βλέπετε, η χρονιά του φίλου μας εδώ πέρα, του Μάριους Στεπίνσκι, ήταν τρομερή. Έβαλε άπειρα γκολ, βγήκε φυσικά πρώτο σκόρερ στη Super League και αυτή τη στιγμή τον θέλουν Νόριτς, Βέντε και το Ρήνο. Και όπως είπα, θεωρώ πως το καλό επιτυχημένο το συγκεκριμένο rebuild θα ήταν αν στο τέλος της δεύτερης σεζόν και ήμασταν ανταγωνιστικοί και μπορούσαμε να παραδώσουμε μια ομάδα η οποία έχει και παρόν αλλά και μέλλον. Αυτό ακριβώς έχει η συγκεκριμένη ομάδα. Δεν έχει πολλούς ποδοσφαιριστές με μεγάλη ηλικία. Έχει το Λαμπρόπουλο, του οποίου έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο, αλλά μπορείς να τον πουλήσεις και να πάρεις λεφτά. Ο Ανέστης είναι δεύτερος θεματοφύλακας, δεν σε νοιάζει η ηλικία. Το Μπιζό, οκ, okay, μπορείς επίσης να τον πουλήσεις για να δεις κάτι άλλο. Ο Μπράμπετς είναι στα 32 του, αλλά είναι αρκετά τίμιος ακόμα και αυτόν μπορείς να τον πουλήσεις για να πάρεις λεφτά. Όλοι οι παίκτες έχουν συμβόλαιο μέχρι το 26. Ο Μπερνάρ το ίδιο, να πουληθεί για να φέρει λεφτά. Ο Κότσιρας. Εντάξει, είναι ένας Έλληνας, ο οποίος αν βρεις κάποιον άλλον Έλληνα αντίστοιχο του Κότσιρα, μπορείς να ρίξεις το μέσο όρο ηλικίας. Γενικότερα όμως έχει ποδοσφαιριστές από 24 μέχρι 29 ετών που είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές, 30 ο Στεπίνης και εννοείται που θα φέρει πολύ χρήμα στην ομάδα, οι οποίοι θα μπορούν να εκμεταλλευτούν από τον επόμενο που θα αναλάβει την ομάδα. Και αν θες να είσαι εσύ ο επόμενος που θα αναλάβει την ομάδα, κάτω στην περιγραφή στο www.alexmorak.gr κάθετος downloads θα βρεις το συγκεκριμένο save για να το συνεχίσεις αν θες και να κάνεις τον Άρη πρωταθλητή με το δικό μου ξεκίνημα και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορείς να κάνεις και εσύ. Αυτό ήταν το συγκεκριμένο rebuild, ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας για το πως σας φάνηκε το rebuild, πως σας φάνηκαν οι επιλογές που έκανα. Δεν ήθελα να ξεφύγω πάρα πολύ, να βάλω πάρα πολλές δόσεις κτλ, κτλ, έτσι ώστε να μην είναι καθόλου ρεαλιστικό. Νομίζω ότι ήρθανε παίκτες οι οποίοι αποδώσανε κάποια πράγματα. Σίγουρα αν επέλεγα και έναν προπονητή αντί του Άκη Μάτζιου, νομίζω ότι τα πράγματα θα πηγαίναν και λίγο καλύτερα. Αλλά it is what it is. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο. Αν σας άρεσε, ένα like βοηθάει πάρα πολύ για να το προβάλλει σε περισσότερο κόσμο. Αν θέλετε, το κάνετε κοινοποίηση σε σελίδες του Άρη, σε φίλους σας Αριανούς κτλ. Και σας περιμένω φυσικά και στο Twitch για να παρακολουθήσετε και εκεί πέρα το content το οποίο παράγω καθημερινά, προσπαθώ μέσα στην εβδομάδα. Αυτά, μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Alex Morak και γεια σας από εμένα.